ήρθαμε δαμέ, ενώ μιλώ για την οικονομική κρίση, εντάξει, είναι πολύ διάστατο το θέμα, αλλά ας πούμε, ο λόγος είναι ότι ζούσαμε σε ένα ροζ συννεφάκι, στο οποίο ας πούμε, θεωρούσαμε ότι τα λεφτά έρχονται, ξέρω εγώ, αβέρτα, και εξοδεύουμε, περνούμε κάποιες φτιάξεις, και μπορούμε να δούμε τι πραγματικότητα είναι αυτήν καθ' αυτήν, να μπούμε σε μια διαδικασία να αξιολογήσουμε τους εαυτούς μας και ζούμε σε μια αντιέσθηση, ψευδέσθηση. Σύμφωνα με ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, η οποία προέρχεται κυρίως από τη ΣΥΠΑ, Millennials είναι η γενιά που γεννήθηκε κατά τις δεκαετίες του 80 και του 90. Αυτή που είναι σήμερα δηλαδή περίπου μεταξύ 18 και 35 ετών. Αντίστοιχα, η γενιά που είχε γεννηθεί κατά τα 60s και 70s είναι γνωστή ως Generation X ή Xers, ενώ τα άτομα που είχαν γεννηθεί κατά τα 40s και 50s είναι οι λεγόμενοι Baby Boomers, λόγω του boom γεννήσεων που είχε καταγραφεί αμέσως μετά την Πανολεθρία και το μαζικό θανατικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Κύπρο βεβαίως, οι Baby Boomers είναι η γενιά που κατά την εφηβεία και ενηλικίωσή της βίωσε τον φανατισμό, τον διχασμό, την πόλωση και τον παροξισμό της δεκαετίας του 60 που οδήγησαν στα γνωστά γεγονότα του 74 και ό,τι ακολούθησε μετά από αυτά. Οι Κύπριοι Xers ευτύχησαν να βιώσουν ανάπτυξη και ευημερία. Είναι όμως και η προσωποποίηση του νεοπλουτισμού και ενός λανθάνοντος σνομπισμού που κάθε άλλο παρά άσχετη είναι με τη σημερινή σπασμένη φούσκα. Προσγειωνόμαστε στο σήμερα και στους Millennials, οι οποίοι ως το παρόν και το μέλλον είναι το θέμα που μας απασχολεί σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Στην Κύπρο έχουμε ζήσει ένα τραύμα, το τραύμα της εισβολής, okay, το οποίο επηρέασε την προηγούμενη γενιά και λογικό να έχει και επακόλουθα και συνέπειες και συμπτώματα στην επόμενη. Τι συνέβη? Στην ουσία, μια γενιά ολόκληρη σε κάποια φάση ήρθε μια κρίση, που κρίση τι σημαίνει σαν όρος, ανατρέπονται τα δεδομένα, ισορροπίες, αλλάσσουν. Και βρέθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη να έρχεται κάποιος ξένος, ένας εισβολέας, τέλος πάντων, να τους πιάνει το σπίτι, να τους αναταράσει, ας πούμε, τη ζωή. Και πολλοί που ζούσαν επειδή δεν είχαν τα βασικά εφόδια, όπως είναι η εκπαίδευση, η μορφώση, αυτή καθ' αυτή, είπαν ότι να του προσφέρουν στα παιδιά μας. Και τι τον έκαναν? Προσφέραν τα πάντα στα παιδιά τους. Και το πιο σημαντικό είναι προσφέραν τη μόρφωση. Δηλαδή, δουλέψα σε προηγούμενους γονείς, οι οποίοι δεν είχαν μόρφωση ήδη, αλλά είχαν την κοινωνική μόρφωση γιατί περάσαμε τη διαδικασία της εισβολής. Και προσφέραν στα παιδιά τους με το ότι είπαμε πριν ότι ενάσχει ένα χαρτί που ελάωσαν το όλοι οι γονείς, και με τούτο μπορείς να κάνεις τα πάντα. Πλέον οποιοδήποτε μπορεί να πάει να σπουδάσει. Τούτο είναι δεδομένο πλέον. Απλά χρειάζεται κάποια λεφτά. That's it. Δάνεια, ουαουαουα, και πάει και σπουδάζεις, και μαθαίνεις 5-10 πράγματα, και τέλειωσες, έχω πτυχίο, ας πούμε. Υπήρξε ενός τώρα μια προσπάθεια που τους γονείς που μας μεγαλώσαν να χτιστεί μια κοινωνία αλλά παραπάνω με βάση των οικονομικών πλούτων και δεν υπήρξε μια θεωρήση πιο κοινωνιολογική και με βάση το που θέλουμε να πάμε στην κοινωνία και τι κοινωνία θέλουμε να χτίσουμε. Όταν ήρθε η εποχή να πάμε να σπουδάζουμε, να σκεφτούμε γιατί πάμε να σπουδάζουμε και τι θέλουμε να έρθουμε να κάνουμε μετά από την σπουδή. Νομίζω ότι επιφέραν τούτα που τούτα το αδίξουν στο οποίο βρίσκονται τώρα η γενιά μας. Όσον και ψάξεις, βασικά οποιοςδήποτε να ψάξεις να μπεις μες στον κλάδο σου, ζητά μια μπύρα 5 με 10 χρόνια. Στην στιγμή που σου δίνει ευκαιρία να αποκτήσουν την μπύρα, δεν μπορείς να μπεις σε μια δουλειά. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο που λαλείς παρετώτα και μπαίνουμε σε μια άλλη δουλειά η οποία δεν μου ζητά την πείρα μου να μου ζητήσει. Ίσως έτσι για να βγάλεις τα προσδοζή, αλλά δεν να προχωρήσεις. Οι Millennials είχαν από μικρή προετοιμαστεί για μια ζωή παρόμοια με το πρότυπο των γονιών τους. Οι περισσότεροι από αυτούς μετά το σχολείο θα πήγαιναν στο πανεπιστήμιο και με την αποφύτισή τους θα έβρισκαν μια δουλειά σχετική με τις σπουδές τους, θα αγόραζαν με το δάνειο της τράπεζας το σπιτάκι και το αυτοκινητάκι της επιλογής τους και θα κυνηγούσαν με τον α ή β τρόπο τα όνειρά τους. Το δημοφιλές Cyprus Dream. Θεωρώ ότι η Κύπρο είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με την έννοια του ότι όλα βασίζονταν πάνω στα λεφτά. Δηλαδή,
η δημιουργικότητα πάντα ήταν δεύτερη και τα λεφτά ήταν πρώτα και μιλώ για τους δημιουργικούς ανθρώπους γιατί, εντάξει, και εγώ μιλώ για το επάγγελμα μου ή κάποιους άλλους δημιουργικούς. Έβλεπα ότι ενώ σπουδάζουν τόσο και τόσο στο εξωτερικό και σε πολλά καλές σχολές, έρχονται πίσω και γίνονται άφαντοι κατ' εμένα. Άφαντοι με ποιαν έννοια, πού είναι η καλή δουλειά που έπρεπε να δω που γίνα όλα τα άτομα. Έρχονταν όλοι πίσω και ο κύριος στόχος ήταν να βγάλουν κάποια λεφτά, εντάξει, να πιάσουν το σπιτάκι τους, όπως είπες, τα αυτοκινητάκι τους κλπ. Οπότε, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τόσα λεφτά μέσα στις πιο artistic δουλειές, υπήρχαν όμως σε πιο business δουλειές, καταλήγαν όλοι να κάνουν το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε ένα μπαρ. Βρω το λίγο με τα graphics, ξέρω, freelancing, ό,τι μπορώ βασικά. Δηλαδή, όσο καλός και να είσαι, είναι τόσο εύκολο να ανοίξει μια πόρτα. Και όσο και να το επιλέξεις. Δεν θέλω να δουλέψω σε εταιρεία, γιατί πρώτον και κύριον, η γραφιστική, τα animation και τα θεωρούνται πολλά χαμηλοβαθμές δουλειές, νομίζω, στην Κύπρο. Ενώ όχι μόνο χαμηλομισθές, δεν τις εκτιμούν και τόσο πολλά. Γιατί θεωρούν ότι κάμε εδώ το 3D animation, ξέρω εγώ, και κάμε μου έναν κουνελού να πιλά, ας πούμε, και να σου δω, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Αλλά έχω πράγμα για ένα μήνα, ας πούμε, να κάνω ολόκληρο animation. Κατάλαβες. Και δεν τις εκτιμούν τόσο πολλά τις δουλειές, γιατί νομίζουν ότι όλα κάμε εδώ κομπιούτερ. Η αποφύτιση, ωστόσο, των millennials και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας συμπίπτει χρονικά με τον Great Recession. Τον Σεπτέμβρη του 2013, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, ένας στους 5 νέους ήταν άνεργος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται ασφαλώς στο Μεσογειακό Νότο. Στην Ελλάδα και στην Ισπανία είναι ένας στους 2. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά το ποσοστό αποφύτων ανώτερης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 49,9%. Έχουμε δηλαδή 43,9% ανεργία versus 49,9% απόφοιτους ανωτάτων σχολών. Η κρίση είναι συνυφασμένη με ένα σοκ. Και τούτο περιλαμβάνει και την κρίση της ταυτότητας του καθενός. Οπότε ξαφνικά χάνει τα πάντα και διερωτάται τώρα που πάω και τι κάνω αφού είχα έναν πλάνο το οποίο έπρεπε να ακολουθήσω. Ουσιαστικά μέσα από τούτη την κρίση, το κάθε άτομο με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι το ίδιο που χάνει τη δουλειά του, είτε είναι ο σύντροφος του, είτε είναι ένα νεαρό παιδί που ακόμα ζει με την οικογένεια του και είναι εξαρτημένο από τους γονείς του, χάνει κάτι. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και με το ότι, και να το παρομοιάσουμε σαν μια μορφή πένθους, ότι χάνει κάτι το οποίο είσαι σαν δεδομένο όλη του τη ζωή. Χαλάσου τα όνειρα σου βασικά. Γιατί πάει, σπουδάζεις ένα πράγμα το οποίο θέλεις το. Τρώεις τα χρόνια σου, τρώεις το χρόνο σου, τα λεφτά σου. Και έρχεσαι πίσω για να κάνεις τα όνειρα σου. Να πραγματοποιήσεις και σε αφήνουν βασικά να κάνεις το πράγμα. Έτσι, βασικά, εκτός του ότι καταστρέφουσε το θέμα του τι σπούδασες, το τι έκαμες, χαλούσε σου γενικώς τη ζωή σου. Καλό είναι να φανεί να και προς τα έξω το γεγονός ότι κρίνουμε μια γενιά που την παιδική ηλικία και που την νεαρή ενήλικη ζωή. Άρα δεν ξέρουμε αν τούτα ούλα στο τέλος να βγουν θετικά ή αρνητικά. Κάποιοι μιλούν για τους millennials, οι έρευνες που γίνανε στην Αμερική και καθορίζουν τους, εκτός από τον Generation Y, ως Generation Me. Τούτον ούλη ενασχόληση με το εγώ και τούτος ούλος ο ναρκισισμός ο οποίος έτσι αισθήθηκε. Όταν κάποιος είχε έτσι διάπολη έμφαση στο εγώ του, λογικό είναι σε κάποια φάση να απογοητευτεί. Ειδικά όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως τα θέλει. Και γι' αυτό έχουμε και λίγο έτσι το φαινόμενο της άμεσης ευχαρίστησης. Τούτο θέλει, ας πούμε, πολλές φορές ο νέος σήμερα. Τούτη γενιά θέλει την άμεση ευχαρίστηση. Θέλει να μια έτσι και να έρχεται. Θέλω να πάω στην Αγγλία, να πιάσω έναν MBA, να έρθω στην Κύπρο και να είμαι manager. Just like that, ας πούμε, τόσο άμεσα. Και υπάρχει μεγάλη απογοήτευση γιατί το πράγμα συμβαίνει. Γιατί το πράγμα μας εδώ κάνει και μάθαμε μας οι γονείς μας. Και γι' αυτό έχουμε πολλά έτσι αυξήσει όσον αφορά στα συμπτώματα κατάθλιψης, αγχούς, για τον λόγο ότι τα πράγματα δεν έρχονται όπως
θέλουμε, όπως μας τα είχαν περιγράψει, όπως μας τα είχαν τάξει και το καθεξής. Έναν άλλον το οποίο εγώ πιστεύω ότι έχει κάποια σχέση, θεωρούμε έτσι μια περιορισμένη ενασχόληση με τα θέματα της πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την πολιτική. Μπορεί να είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο με την έννοια να προσφέρουν, να κάνουν, να κινητοποιηθούν. Είδαμε και τώρα και στην Κύπρο με την κρίση πόσο κόσμος κινητοποιήθηκε να κάνει γενικώς ενασχόληση με τα κοινωνικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, η σε εξέλιξη κατάρρευση του Cyprus Dream, καθώς και η αναπόφευκτη συμπόρευση με τις τάσεις που παρατηρούνται στους απανταχού millennials, έχουν γεννήσει και στο νησί μας αντικομφορμιστικές ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με ριζοσπαστική οικολογία και αποανάπτυξη. Η πρώτη ομάδα που εμφανίστηκε με αυτές τις τάσεις είναι η Ουτοπία Κολεκτίβα σε Μαγιά Λευκοσία. Η Ουτοπία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό μέσα στα κυπριακά δεδομένα, νομίζω. Τέλος πάντων, τουλάχιστον ξεκινά τώρα μαζί με άλλα εγχειρήματα. Έχει να κάνει με τη συλλογικότητα κυρίως. Έχει να κάνει με το πρωτοβουλίες, νέες ιδέες. Σήμερα έχουμε φρέσκο λουβί, με κολοκύι, που είναι το τελευταίο της σεζόν. Και εντάξει, βάλαμε τώρα ψηφί. Γενικώς η ιδέα της Παρασκευής είναι ότι μαϊρεύουμε συλλογικά, δηλαδή βοηθά πολλοί κόσμος. Αντίχει να έχει βοηθές, βοηθήσαμε μας 3-4 άτομα κάτω στον Λουβί. Τώρα αν έρθει κάποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει να αναλάβει να κάνει κάτι. Ναι, γενικά η Ουτοπία είναι μια πλατφόρμα με την οποία μπορούμε να κάνουμε spread κάποια πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι εν καλά να τα υιοθετήσει παραπάνω ο κόσμος. Ένα πιο σαστή, ένα προστρόπο ζωή. Να κάνει question τι ανάγκε σου, αν κάτι που θέλει ή κάτι που χρειάζεσαι, να αγοράζει ντόπια πράγματα. Θέλει να μου συνοψίσει λίγο τη φιλοσοφία τη Ουτοπία. Οικολογία, ακτιβισμό, πνευματικότητα, ψυχοφαγία. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά γιατί δημιουργήσαμε κάτι που δεν υπήρχε, αλλά το οποίο η βάση και η ιδέα του είναι κάτι το οποίο ο καθένας θα ήθελε να έχει. Εσύ πώς τα βλέπεις γενικά τα πράγματα για την Κύπρο? Να πρέπει να φύγουμε που την πόλη, πιστεύω. Είναι καλά να λείψει κάποιος που την Κύπρο για λίγο καιρό, γιατί έτσι και στα πράγματα είναι πολλά δύσκολα, είναι πολλά δύσκολες οι ευκαιρίες για κάτι καινούργιο. Και ίσως σε ένα δύο χρόνια με επιστρέφοντας είναι πιο έτοιμο το χώρο για να γίνουν πάλι καινούργια ωραία πράγματα. Όσοι παραπάνω έχουν την ευκαιρία τώρα να ζήσουν τη συλλογικότητα μέσα από τις δράσεις και τις ομάδες που υπάρχουν, είναι το καλύτερο νομίζω για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί ότι υπάρχει και έναν άλλον, υπάρχει και άλλος τρόπος ζωής και συμβίωσης, είναι αναγκή να ουλά έτσι εγώ εαυτός μου για να πάντα το πράγμα. Ένα άλλο παράδειγμα μιας ομάδας με παρόμοια φιλοσοφία είναι ο Έλογος στη Λεμεσό. Ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το κόνσεπτ γενικά της όλης φάσης? Ο σκοπός ήταν να γίνει ο λαχανόκηπος της γειτονιάς. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να φυτέψουμε όσο πιο πολλούς λαχανόκηπους μπορούμε γενικότερα στη Λεμεσό και αν μπορούμε και παρακάτω στην Κύπρο. Να δώσουμε στον κόσμο ελπίδα ότι μέσα στην κρίση υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος να ζεις. Μπορεί να μην τα καταφέρεις να ζήσεις που τούτον, αλλά ειδικά αν είσαι άνεργος, έχει και κάτι άλλο να κάνεις. Μπορείς να μην μείνεις με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει νομίζω για την κρίση τη συγκεκριμένη στιγμή όπως είμαστε μπροστά πίσω. Για να δούμε για προχώρηση μπροστά. Γιατί λες ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Των παιδών, ας πούμε. Έχει τη ρομαντικότητα του, αλλά το κυριότερο είναι ότι διά τα μηνύματα που θέλουμε να δώσει. Τα οποία είναι ότι μέσα στον κόσμο της κρίσης και την ταλαιπωρία που περνά ο κόσμος γενικά, είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν ανταλλακτήρια, διάφορα ανταλλακτήρια. Ανταλλαγή υπηρεσιών, ναι, γιατί όχι, ας πούμε. Πολλά πράγματα και πολλούς στόχους που έχουμε, απλά σαν μια αρχή τούτο. Και λέω, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το ότι πρέπει να φέρουμε την κοινωνία κοντά
να τους διδάξουμε, να, τους, να μάθουμε, να μάθουμε και εμείς μέσα από τις εμπειρίες το να καλλιεργούν το σπόρο, να συλλέγουν το σπόρο για να έχουν αυτάρκεια. Τώρα, παιδιά, αυτό το πράγμα, δώστε, δώστε ελεύθερα, δηλαδή δράση, δηλαδή αυτό το πράγμα, σκεφτείτε ότι έκαναν το 10 άτομα. Ναι. 10 άτομα, αυτό το πράγμα γίνεται το πράγμα μέσα, ξέρω, 2 μήνες, ας πούμε. Εμπερικλήτα του τα ούλα που σου λέω μέσα. Καταλάβεις, τούτη δράση, αγάπη, αλληλεγγύη μεταξύ μας και πάμε μπροστά. Ποιος θα ήθελε στη γειτονιά του να έχει ένα λαχανόκηπο? Εκτός από τα ψηλότερα ποσοστά αποφύτων πανεπιστημίου που έχουν καταγραφεί ποτέ, βασικό χαρακτηριστικό των millennials είναι η εξοικείωση, παύλα συστηματική ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, εξού και η ονομασία τους ως Global Generation. Είναι η πρώτη γενιά στην ιστορία που μεγαλώνει και ενηλικιώνεται σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας και με το διαδίκτυο να έχει κυριαρχήσει σε όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές της ζωής τους. Σήμερα είμαστε στο Research and Technology Center του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και διοργανώνουμε το πρώτο Startup Week in Cyprus. Πριν από 4 χρόνια αποφασίσαμε ότι οι θέσεις εργασίας πρέπει να δημιουργούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους που υπάρχουν σε μια κοινωνία και μάλιστα το δίκτυο να μην είναι εσωτερικό για μια επιχείρηση αλλά να βλέπει προς το εξωτερικό. Μπορείς να καταλάβεις ότι μόνο μέσα σε ένα τρίμερο δημιουργούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε περισσότερες από 25 νέες επιχειρήσεις. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου, είμαι 27 χρονών. Ήμουν τυχερός γιατί στο προηγούμενο weekend startup με μια διαφορετική ιδέα καταφέρα να βρω άλλους ανέργους που έκαναν join την ιδέα μου. Κάναμε κάτι πολλά καλό και ευτυχώς πουλήσαμε το. Άρα στέφθηκε επιτυχημένα σε 3 μήνες. Ονομάζομαι Χριστόφορος Τσουρτσιβής, είμαι 26 χρονών και ασχολούμαι με το ίντερνετ γενικότερα. Τα άτομα τα οποία έρχονται εδώ ως mentors μπορούν με μισή κουβέντα να σε κάνουν να σκεφτείς ή να αλλάξεις μια ιδέα που είχες προς το καλύτερο, ώστε να την αναπτύξεις και όπως λένε, if you think big, think bigger. Οπότε να μην έχει όρια αυτό που πας να κάνεις. Να μην μείνει στάσιμο σε μια μικρή αγορά, τέλος πάντων όπως είναι αυτή της Κύπρου. Στην Κύπρο σήμερα έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης και παράλληλα πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας, πολύ μεγάλο το ποσοστό. Πιστεύω ότι οι λύσεις δεν είναι στην επανάληψη των ίδιων πραγμάτων που έχουμε δοκιμάσει. Η λύση είναι στην ενεργοποίηση πρωτοβουλειών που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να παράξουν μόνοι τους τις αλλαγές. Εννοείς η λύση δεν είναι να κυνηγούμε θέσεις στο δημόσιο όπως είμαστε συνηθισμένοι τόσα χρόνια. Ναι. Ναι. Το έθεσες. Ναι, okay. Ανταγωνισμός ανάμεταξύ μας στην Κύπρο κρατά το επίπεδο χαμηλό. Τη στιγμή που υπάρχει το ίντερνετ και βλέπεις τι κάνουν άτομα σε άλλες χώρες που έχουν πιο ψηλό επίπεδο, νιώθεις ότι και εσύ κατά κάποιον τρόπο μπορείς να μπεις μέσα στον ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι για να αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα σε έναν πολιτισμό, μέσα σε μια χώρα, πρέπει να περάσει μια περίοδος κρίσης. Εγώ γενικώς νιώθω ότι σαν στην Κύπρο τα πράγματα αλλάξαν προς το καλύτερο πολλά με τη γενιά μας. Δηλαδή και τότε αναγκαστήκαμε. Τι θετικό έφερε η γενιά μας? Έφερε το ότι πήγαμε έξω και σπουδάσαμε και ένα νησί τόσο, ας πούμε, πολλά να κυκλώνουν τα μέσα, έφερε πολλά θετικά αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω και στην κοινωνική ζωή και στις τέχνες και στη σκέψη και... Οπότε μπορεί να είμαστε μια γενιά που δεν βρίσκει εύκολα δουλειά σχετική με τις σπουδές της, αλλά έχουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι μας άνοιξε πολλά παραπάνω παρότι παγιά. Και έχει μεγάλη διαφορά οι δυο γενιές το πώς βλέπουν τα πράγματα. Πού πιστεύετε ότι να πάρουν μια εκτίμηση τέλος πάντων να οδηγήσουν οι millennials τα πράγματα στην Κύπρο? Τα ψηλά ποσοστά μόρφωσης, τα καλά χαρακτηριστικά τα οποία εμάζεψε η κυπριακή νεολαία, αν θέλεις, που είχε τούτες τις ευκαιρίες να φκεί, να ταξιδέψει, να αναρωτηθεί. Εγώ θέλω μέσα σε τέτοια γενιά μια αισιόδοξη γενιά.
Ακόμα και όταν το πράγμα μερικές φορές μπορεί να κρύφκεται από τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν, εγώ βρίσκω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία στην κοινωνία. Τούτο που είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν επιρρύπτουμε ευθύνες στην προηγούμενη γενιά που είναι οι γονείς μας ή είναι οι παππούδες μας, διότι ο καθένας έχει τις δικές του ξεχωριστές εμπειρίες και βιώματα και δημιουργεί μια εικόνα και βάλει κάποιους στόχους στο τι πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει να κάνει, γιατί τούτο θα είναι το καλύτερο, πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό για τη δική του οικογένεια, για τα, ειδικά του τα παιδιά, για έναν καλύτερο μέλλον. Τούτο το πράγμα δεν μπορεί κάποιος να το επικρίνει και να πει ότι είναι σωστό ή ελάθος. Τούτα είναι τα δεδομένα. Που μας που εξαρτάται το μέλλον. Και να το να μπούμε σε μια διαδικασία απλά να φταίμε τους προηγούμενους ή ξέρω εγώ, ας τα φύγουμε στους επόμενους. Το πράγμα δηλαδή μιλούμε για μια ευθυνοφοβία. Κάποιοι μιλούν για την γενιά ως ευθυνοφοβία. Εγώ θεωρώ πως στην ουσία έχουμε όλα τα καλά τα χαρακτηριστικά, όλες τις αξίες, για να μπορούμε να το προχωρήσουμε και να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Ένα ξεφύγει προστάσιμο, ώσπου να πέσουμε όλοι τόσο χαμηλά, ώσπου να γίνουμε, γιατί άμα πέσεις, είσαι δημιουργικός, αρνούν τα μάθηκια σου, you gain experience, ας πούμε, πιάνεις εμπειρία, που σου λέω να πάθεις, να μάθεις, ας πούμε. Μιλούμε για μια μικρή περίοδο οικονομικής κρίσης η οποία να μπορέσει να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, εγώ να το δω θετικά. Τώρα, σαν γενιά, εμείς νομίζω ότι μπορούμε να το βγάλουμε πέρα. Όσο και δύσκολα και να είναι τα πράγματα, είναι επτούμαστε, νομίζω. Δεν είναι τόσο εύκολο να πιέσουμε, να πέσουμε χάμε, ας πούμε. Και πέσουμε, νομίζω, είναι... Είμαι ένας φίλος μου, μια κουβέντα. If you fail, fail better, I suppose.